Τάσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, και εγώ το είδα ως ρόλο. Δηλαδή, εσένα θα το πω. Ναι, το έπαιζες κανονικά. Η φωνή σου είναι ίδια λίγο εκνευριστική, όπως ήταν της παρουσιάστριας της Eurovision του 2002. Ήταν μια... αν το βάλετε πίσω θα το δείτε. Ήταν μια... We welcome now, Cyprus. Αυτό. Ναι, και δεν το κάνεις όταν μιλάς κανονικά. Γιατί? Γιατί δεν μιλάς κανονικά? Εννοείται στην παρουσίαση. Ναι, τώρα, ναι, όπως μιλάς τώρα, ναι. Εννοείται, θέλατε να μιλάω όπως μιλάω τώρα? Ναι, πιο φυσιολογικά, γιατί αυτό... θεωρώ ότι στην παρουσίαση πρέπει να έχουμε λίγο μια έκφραση, δηλαδή ναι, αλλά, τη δική μου εμπειρία. Εντάξει, αλλά και αυτό είμαι εδώ για να μάθω από εσάς, εννοείται αυτό. Το μέτρο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξαναλέω, εντάξει, τώρα είναι πρώτο, ένα λεπτό, πρώτη εκπομπή. Okay. Το παίρνεις λίγο πιο σου χαλαρά. Σου φάνηκε τσιμπημένος ο τρόπος που το παρουσίαζες. Πιο τσιμπημένος, κρίτζαρα. Λοιπόν, και μου είπες καλλιτέχνες από όλη τη showbiz. Πες μου, έχεις μια εκπομπή. Ήταν πρωινή, πρωινή ήταν μεσημεριανή. Βραδινή. Βραδινή. Α, βραδινή. Βραδινή, ωραία, βραδινή. Ναι. Βραδινή και ωραία. Και η Κατερίνα Γκαγκάκη, με μεγάλη επιτυχία, είναι η κλίστρα της εκπομπής. Και της παραγγέλης... Ποιους καλλιτέχνες από όλη τη showbiz θέλεις. Πες μας τρεις, για να τους κλείσεις. Α, θα τους κλείσω. Ναι. Λοιπόν, κλίστρα ναι. Κλίστρα. Όχι, κλίστρα. Κλίστρα, δεν δηλαδή. Ναι, από το καλό ή από το κλείνω με ψηλό γιώτα. Κατάλαβε γιατί εγώ που σκάλωσα τώρα. Με δίπλα κλείσει του καλλιτέχνε. Αν έχει συνεντεύξει. Αν να κάνει συνεντεύξει. Τριάντα φιλιά. Ποιου θα έλεγε στην Κατερίνα σου? Πρώτα απ' όλα την Έλενα Παπαρίζου.